Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν ξέσπασε η κρίση της περίοδου 2000-2015, ως ΚΚΕ είχαμε πει ότι είναι τόσο μεγάλα τα αδιέξοδα του σημερινού συστήματος που κανένα μοντέλο ή καμία μορφή διαχείρισης δεν μπορεί να δώσει πραγματική λύση και ουσιαστικό διέξοδο. Και αυτό το λέγαμε τότε σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους από όλα τα υπόλοιπα κόμματα που ισχυρίζονταν τότε ότι το πρόβλημα ήταν οι ιδεολειψίες της Τρόικα, ο αντιαναπτυξιακός και ο αντιεπενδυτικός χαρακτήρας των μνημονίων, η περιοριστική πολιτική και πάει λέγοντας, υποσχόμενοι εύκολες λύσεις στο πλαίσιο του συστήματος και των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν αμφισβητούμε καθόλου ότι αυτές οι υποσχέσεις τότε για εύκολες λύσεις από τα πάνω επέδρασαν και επηρέασαν και έναν σοκαρισμένο τότε λαό. Πρόκειται βέβαια για τα ίδια ακριβώς κόμματα που στη συνέχεια εφάρμοσαν αυτές ακριβώς τις πολιτικές που υποτίθεται ότι πολεμούσαν. Αρχικά η Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ είχε πει και κάτι ακόμη, ότι στη σημερινή φάση του καπιταλισμού τα όποια εργαλεία και τα όποια εκτόνωσης μπορεί να είχε σε προηγούμενες περιόδους έχουν πάθει αφλογιστία και ότι μία επιλογή που είναι φάρμακο για μια πλευρά, για μια λειτουργία του συστήματος, την ίδια ακριβώς στιγμή γίνεται δηλητήριο για κάποια άλλη. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ημερών από το ζήτημα με τα κάτω πάνω των επιτοκίων. Έπεσαν τα επιτόκια και ανέβηκε ο πληθωρισμός. Τώρα ξανανεβαίνουν τα επιτόκια για να πέσει ο πληθωρισμός, εκτινάσοντας την ίδια στιγμή το κόστος δανεισμού, ιδιαίτερα για τους δανειολήπτες των λαϊκών στρωμάτων. Συνεπώς, η περίοδος που διανύουμε, με τα χαρακτηριστικά που αυτή έχει, αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση αυτών των θέσεων του ΚΚΕ. Την κρίση την διαδέχτηκε η ανάπτυξη και τα ρεκόρ επενδύσεων. Εμείς τουλάχιστον δεν κάνουμε αντιπαράθεση στο ύψος των επενδύσεων. Την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική την διαδέχτηκε η επεκτατική πολιτική, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Όμως το αποτέλεσμα για τα λαϊκά στρώματα, για τη λαϊκή πλειοψηφία, ήταν το ίδιο. Μήπως καταργήθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι, τα αντεργατικά μέτρα και χαράτσια που επιβλήθηκαν τότε? Όχι. Μήπως αυξήθηκαν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν κρίσιμες λαϊκές ανάγκες? Όχι. Μήπως άλλαξε η αναλογία στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που εισπράττονται από τα λαϊκά στρώματα σε σχέση με εκείνα που εισπράττονται από το κεφάλαιο? Όχι επίσης. Το 95-5 παραμένει με όλους τους προϋπολογισμούς, με όλες τις κυβερνήσεις, σε φάση κρίσης, σε φάση ανάπτυξης. 95% άντλησης φορολογικών εσόδων από τα λαϊκά στρώματα, 5% μόνο από το μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμη και κάποιες μικρές αυξήσεις που υπήρχαν, που δόθηκαν στο κατώτατο μισθό, αρχικά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο διατήρησαν το θεσμικό πλαίσιο καθορισμού του κατώτατου μισθού από την εκάστοτε κυβέρνηση και συμπίεσης του μέσου μισθού, γιατί πέρα από τον κατώτατο μισθό υπάρχει και ο μέσος μισθός, αλλά ακόμη και αυτές οι αυξήσεις έχουν ξανεμιστεί σήμερα από το τσουνάμι της ακρίβειας που πραγματικά τσακίζει κόκαλα. Και όπως κάνατε όλοι σας την περίοδο 2010-2015, παρά τις όποιες διαφορές υπήρχαν, που ερμηνεύατε τότε την κρίση όλοι σας ως κάτι παράτερο και ως κάτι ξένο προς τη φυσική λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας, έτσι και τώρα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ερμηνεύεται την ακρίβεια ως κάτι εξωγενές που οφείλεται είτε στον πόλεμο, όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακρίβεια Πούτιν, είτε οφείλεται σε κάποιες επιλογές μόνο της σημερινής κυβέρνησης, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που παραβιάζουν μάλιστα την ευρωπαϊκή κανονικότητα, την ιερή ευρωπαϊκή κανονικότητα, την ευρωπαϊκή κανονικότητα των λόμπι, της μίζας και της απείλας, σαν το ψήφισμα που στηρίξατε όλοι σας εχθές στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τι λέει αυτό το ψήφισμα που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ? Η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινείου,
του Ευρωκοινοβουλίου είναι στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Λουστείτε τη λοιπόν την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Έχετε φτάσει στο σημείο να κάνετε κεντρικό ζήτημα της αντιπαράθεσής σας ποιο κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο και ποιο είναι εγχώριο, και αν είμαστε λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μπαρούφα από αυτό το ζήτημα που προσπαθείτε να το επιβάλλετε και στο λαό. Είναι δυνατόν να μιλάμε για εισαγόμενη ακρίβεια όταν μία χώρα, και μάλιστα μία χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, είναι πλήρως ενσωματωμένη στην ευρωπαϊκή αγορά, στους νομισματικούς θεσμούς, στους διάφορους μηχανισμούς όπως είναι τα χρηματιστήρια ενέργειας και εφαρμόζει απαρέγκλιτα μέχρι κεραίας τη στρατηγική που εκτινάζει τις τιμές. Δείτε για παράδειγμα το ζήτημα που υπάρχει αυτές τις μέρες με τις ελλείψεις στα φάρμακα, ακόμη και σε κρίσιμα φάρμακα. Τι είναι αυτό? Δεν έχει να κάνει με την ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί δεν ζητάτε, δεν προτείνετε, το ΚΚΕ το ζητάει, απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για να μπορεί να έχει ο Κοσμάκης φάρμακα? Όχι, γιατί αυτά είναι τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, και μετά διαμαρτύρεστε για το αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή είναι εγχώρια. Άρα κύριοι της κυβέρνησης, κόψτε αυτή την καραμέλα περί εισαγόμενης ακρίβειας και πολέμου. Εδώ ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν εξαρτιόταν από το ρώσικο φυσικό αέριο και δεν είναι χώρα ούτε καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, αντιμετωπίζει τα ίδια ακριβώς προβλήματα που οδηγούν και κάθε τρεις και λίγο στην αλλαγή κυβερνήσεων. Σε μια χώρα μάλιστα που είχε και μια παράδοση στην κυβερνητική σταθερότητα. Βεβαίως εμείς λέμε ότι οι λαοί και στη Βρετανία και αλλού πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την αποσταθεροποίηση, γιατί η σταθερότητα αυτού του συστήματος είναι η δική τους αστάθεια και η δική τους ανασφάλεια. Ούτε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ απορρίπτει το αφήγημα περί εισαγόμενης ακρίβειας. Απλά διαφωνεί στο ποσοστό. Και δεν το απορρίπτει όχι μόνο γιατί έχει συνδιαμορφώσει όλους τους μηχανισμούς που εκτινάσουν την ακρίβεια, χρηματιστήρια ενέργειας παραδείγματος χάρη, αλλά γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αύριο μεθαύριο, αν είναι ο ίδιος κυβέρνηση, θα πρέπει να αξιοποιήσει το ίδιο αυτό επιχείρημα σε βάρος του λαού. Και νομίζω ότι και η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό όλες αυτές τις μέρες ήταν απολύτως ενδεικτική. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι προϋπολογισμό, και μάλιστα προεκλογικό προϋπολογισμό, που τα όρια ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση για κεντρικές οικονομικές επιλογές, ήταν τόσο δυσδιάκριτα και τόσο συγκεχημένα. Και είναι πολύ λογικό αυτό. Είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί διαφωνείτε στο Ταμείο Ανάκαμψης? Διαφωνείτε στην πράσινη μετάβαση, που είναι ένας βασικός παράγοντας για την εκτείναξη της ακρίβειας? Διαφωνείτε μήπως στις νατοϊκές δεσμεύσεις που αποσπούν πάνω από 2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς? Και πολλά άλλα. Φυσικά και δεν διαφωνείτε σε όλα αυτά. Και επειδή ακριβώς δεν διαφωνείτε, γι' αυτό το λόγο είτε αντιπαρατίθεστε στα επιμέρους ή ακόμη και ψηφίζετε από κοινού νομοσχέδια κρίσιμα, από τους εξοπλισμούς μέχρι τα ναυπηγεία Ελευσίνας και τη μετατροπή του σε ειδική οικονομική ζώνη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η δικιά μας η κριτική και στην κυβέρνηση και στο προϋπολογισμό δεν αφορά τα επιμέρους μόνο. Αφορά τα κύρια, αφορά δηλαδή όλες εκείνες τις αιτίες που διαμορφώνουν το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Το δρόμο ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του ευρωπαϊκού καπιταλιστικού βούρκου που τον βλέπουμε κάθε μέρα να φαίνεται όλο ένα και περισσότερο. Γι' αυτό το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα σύγκρουσης με τα κεντρικά και αποτελεί και εγγύηση και για τα επιμέρους. Γι' αυτό και καλούμε το λαό να μην προσδοκά λύσεις από κυβερνητικούς σωτήρες. Το σύνθημα «Ο λαός μόνο μπορεί να σώσει το λαό» είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Όπου δοκιμάστηκε, οι εργαζόμενοι και ο λαός είχαν επιτυχίες, και το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που σε αυτό το σύνθημα δίνει ζωντάνια, δίνει περιεχόμενο και κυρίως δίνει προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ.